Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ο Θεός εν το όνομα της σου σώσουν με και εν την δυνάμει σου κρεμίζμε. Ο Θεός εισάπτουσον της προσευχής μου ενώ της εταρήματι του στόματός μου. Ότι αλότροι επανέστησαν επ' εμέ και κρατεοί εζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντο των Θεών ενώπιον αυτών. Ιδού καρ ο Θεός βοηθή μου και ο Κύριος αντιλήτωρ της ψυχής μου. Αποστρέψει τα κακά της εχθρής μου εν διαλυθεία σου εξολόθρευσον αυτούς. Εκ ουσίως θύσος εξομολογήσω με το όνομα της σου Κύριο τι αγαθών. Ότι εκ πάσης θλίψος ερήσομαι και εν της εχθρής μου επίδεν ο οφθαλμός μου. Εξελούμε Κύριε εξ ανθρώπου πονηρού από άνθρωπο όσα διηγουρήσαμε. Ήτινε σε λογίσον του αδικίαν εν καρδία, όλη την ημέρα παρετάσσον του πολέμου σου. Εικόνησα του γλώσσου αυτών ως Ιώθεος, λιώς ασπίδων υπό τα χείλη αυτών. Φύλαξον με Κύριε εκ χειρός αμαρτωλού, από ανθρώπων αδίκων εξελούμε, ήτινε σ' διαλογίσαν το του υποσκελίσε τα διαβήματά μου. Έκρυψαν η περήφανη παγίδα μου, και σκηνήνης διέτειναν η παγίδα της ποσή μου. Εχόμενα τρίβου σκάνδαλα εθεντό μου. Είπα το Κύριο, Θεός μου εσύ, ενώτησε Κύριε την φωνή της δεήσεώς μου. Κύριε, Κύριε, δύναμις της σωτηρίας μου, επεσκίασας επί την κεφαλή μου την ημέρα πολέμου. Μη παραδώσ' με, Κύριε, από της επιθυμίας μου αμαρτωλώ, διαλογίσαν το κατ' εμού, μη εγκαταλείπεις με, μη ποτέ υψωθώσει. Κεφαλή του κυκλώματος αυτών, κόπος των χιλιών αυτών καλύψει αυτούς. Πεσούνται επ' αυτούς άνθρακες, εν πυλή καταβαλείς αυτούς, εν ταλαιπωρίες, ου μη υποστώσει. Ανήρκλο σώπης, ου κατευθυνθήσεται επί της γης, άνδρα άδικων κακά θυρεύσεις διαφθορά. Έγνων υποτυπήσει Κύριος την κρίση των πτωχών και την δίκη των πενήκων. Πλην δίκαιοι εξομολογήσονται το όνομα σου και κατοικήσου συνευθύνσει το προσώπο σου. Ο κατοικών εν βοηθεία του υψίστου εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυλεστήσεται. Ρί το Κυρίο αντιλήπτορ μου και καταφυγή μου ο Θεός μου και ελπιώ επ' αυτών, ότι αυτός ρίσεται σε παγίδος χειρευτών και από λόγου ταραχώδους. Εν της μεταφρένης αυτού επισκιάσεις και υπό τα σπτέρυγας αυτού ερπείς, όπλο κυκλώσισε η αλήθεια αυτού. Μου φοβηθήσει από φόβου νυχτερινού από βέλους πετωμένου ημέρας, από πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου με συμβρινού. Εσύτε εκ του πλήτου σου χιλιάς και μοιριάς εκ δεξιών σου, προσέδε ου και εγγύη. Πλην της οφθαλμής σου κατανοήσεις και ανταπόδοσης αμαρτωλών όψη. Της η Κύριε η ελπής μου τον ύψης τον έθνο καταφυγήν σου. Ου προσελεύσετε προς σε κακά και μάστιξ ου και εγγύη εν το σπινωματί σου. Ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περί σου, του διαφυλάξει σε εν πάσα στη σωδή σου. Επιχειρώ να ρούσεις εν μήποτε προσκόψεις προς λίθον το πόδο σου. Επί ασπίδα και βασιλίσκον επί βύση και καταπατήσεις λέοντα και τράγουμε. Ότι επ' εμέ ύπησε και ρίσω με αυτόν, σκεπάσω αυτόν ότι έγνω το όνομά μου. Και κράξετε προς με και επακούσω με αυτού, μετά αυτού η μη ενθλίψη. Εξελούμε αυτόν και δοξάσω αυτόν. Μακρότητα ημερών εμπλήσω αυτόν και δείξω αυτόν το σωτηριόν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, κυρίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα. Σωτηρία διεργάσου εν μέσω της γης, Χριστέ ο Θεός. Επί σταυρού τα σαχράντου σου χείρας εξέθινας. Επί συνάγων πάντα τα έθνη κράζοντα, Κύριε δόξα σε. Κυρίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ότι ου και έρχομαι εν παρησία αντία τα πολλά ημών αμαρτήματα, σύντον εξού γεννηθέντα της όψεων Θεοτό και Παρθένα. Πολλά αγαλείς κυλιδέησης μητρός προσευμένη ανδεσπότου. Μη παρήδης αμαρτωλών και εσύ εσύ πάνσεμνος, ότι ελίμονεστή και σώζει δυνάμενος, ο και παθήν υπερημόντα καταδεξάμενος. Thank you.
Thank you.
Ψαλμός 8. Κύριε, ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επήρθη μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών, προφητείας Ισαΐου το ανάγνωσμα. Τάδε λέγει Κύριος, ιδού συνησιωπές μου και υψωθήσετε και δοξαστήσετε και μετεωριστήσετε σφόδρα, ον τρόπον εξτήσονται επί σε πολύ, τους αδοξήσει από τον ανθρώπον το είδος σου και η δόξα σου από αιών ανθρώπων. Ούτω θαυμάσονται έθνη πολλά επ' αυτό και συνέξους οι βασιλείς στο στόμα αυτών. Ότι ίσου κανιγγέλ περί αυτού όψονται και ιού κατοικούαση συνήσουση. Κύριε, τι επίστευσε τι ακοή ημών και ο βραχίων Κυρίου τίνη απεκαλύφθη. Πανηγγείλαμεν ως πεδίον εναντίον αυτού ως ρίζα εν γίδι ψώσει. Και στην είδος αυτό ουδε δόξα και είδομεν αυτόν και ουκ είχεν είδος ουδε κάλος. Αλλά το είδος αυτού άτιμων και εκλείπων παραπάντα στους ιούς των ανθρώπων. Άνθρωπος εν πληγιών και ειδός φέρειν μαλακίαν ότι απέστρεπτε το πρόσωπον αυτού, ητιμάστη και ουκελογίστη. Ούτως τα σαμαρτίας ημών φέρει και περί μόνο δυνάται, και εμείς ελογισάμεθα αυτόν είναι εν πόνο και εν πληγή υπό Θεού και εν κακώσει. Αυτός δε τραυματίστη δια τα σαμαρτίας ημών και με μαλάκιστε δια τα σανομίας ημών. Παιδεία ειρήνης ημών επ' αυτόν, το μόλοπι αυτού ημείς ιάθημεν. Πάντες ως πρόβατα επλανήθημεν, άνθρωπος τη οδό αυτού επλανήθη και Κύριος παρέδωκεν αυτόν δε σαμαρτίες ημών και αυτός δια το και κακώστε ουκ ανοίγει το στόμα αυτού ως πρόβατον επισφαγηνήθη και ως αμνός εναντίον του Κύρωνος αυτόν άφωνος ούτως ουκ ανοίγει το στόμα αυτού. Εν τη ταπεινώση αυτού η κρίση αυτού ήρθη την δέγενε αν αυτού της διηγήσετε ότι έρεται από της γης η ζωή αυτού από των ανομιών του λαού μου ήχθη εις θάνατον και δώσω τους πονηρούς αντί της ταφής αυτού και τους πλουσίους αντί του θανάτου αυτού, ότι ανομίαν ουκ επίησεν, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού, και βούλεται Κύριος καθαρίσε αυτόν από της πληγής. Εάν δότε περί αμαρτίας η ψυχή μονόψετε σπέρμα μακρόβιον, και βούλεται Κύριος εν χειρί αυτού αφελήν από του πόνου της ψυχής αυτού, δείξε αυτό φως και πλάσε τη συνέση. Δικαιώσε δίκαιον εύ δουλεύοντα πολλής, και τα σαμαρτίας αυτών αυτός ανήσει. Δια τούτο αυτός κληρονομήσει πολλούς και των ισχυρών μεριή σκύλα, ανθών παρεδόθη εις θάνατον η ψυχή αυτού και εν της ανόμης ελογίστη. Και αυτός αμαρτίας πολλών ανήνεν και δια της αμαρτίας αυτών παρεδόθη. Εφράνθη τη στήρα ιού τίκτουσα, ρίξον και βόησον ιού κοδίνουσα. Τι πολλά τα τέκνα της ερήμου μάλλον ή της εκούσης των άντρα. Προς Εβραίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, ο αγιάζων και οι αγιαζόμενοι εξένος πάντες, δίνεται ανού και βεσκίνεται αδελφούς αυτούς καλήν λέγον, απαγγελώ το όνομά σου της αδελφής μου, εν μέσω εκκλησίας ημίσωσε. Και πάλιν, εγώ έσω με πεπιθώς επ' αυτό, και πάλιν, ιδού εγώ και τα παιδεία άμοι έδωκεν ο Θεός. Επίουν τα παιδεία και κοινώνει και σαρκός και αίματος, και αυτός παραπλησίως μετέσχε τον αυτόν. Είναι αδία του θανάτου καταργήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου, του τέστη των διάβολων.
και απαλλάξει τούτους όσοι φόβο θανάτου, δια παντός τους συνενοχήσαν δουλείας. Ου γαρδί που αγγέλων επιλαμβάνεται, αλλά σπέρματος Αβραάμ επιλαμβάνεται. Όθεν όφιλε κατά πάντα της αδελφής ομοιωθήνε, ειν αελεήμων γέννητε και πιστός αρχιερεύστα προς τον Θεόν, εις το ηλάσκεστε τας αμαρτίας του λαού. Ενώ καρπέπων θεν αυτός πειραστής, δύνατε εις πειραζομένης βοηθήσε. Και το πνεύμα σου. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Σταύρωσαν αυτόν και τους καθούς, όν μεν εκ δεξιών, όν δε εξ αριστερών. Ο δε Ιησούς έλεγε, Πάτερ, άφες αυτής, που γαρίδας είναι κλειούσι. Διαμεριζόμενοι δε τα ημάτια αυτού, έβαλον πλήρων και εις τύχει ο λαός θεωρών. Εξενυχτήριζον δε και οι άφηδες συναχτής λέγοντες, άλλους έσωσε. Σωσάτε αυτόν, Ιούδος έστειλε ο Χριστός, ο του Θεού εκλεκτός. Ενέπαιζον δε αυτό και οι στρατιώτες, προσερχόμενοι και όξως προσφέροντες αυτό και λέγοντες. Εσύ ο βασιλέας των Ιουδαίων, σώσωσε αυτόν. Ή δε και επιγραφή, γεγραμμένη από αυτό, γράμμα συνελληνικής και ρωμαϊκής και εβραϊκής, ούτως έστει ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Εις δε των κρεμαστέν των κακούργων, ευλασπίνει αυτόν λέγον, Ιησύ ο Χριστός, σώσωσε αυτόν και ημάς. Αποκριθείς δε ο έτρος, επετήμα αυτό λέγον, ουδέ φοβήσει τον Θεόν, ότι εν το αυτό κρίμα τι, και εμείς μεν δικαίως, άξια γάρον επράξαμε να τον απομάχουμε. Ούτως δε ουδέν άνθρωπον έπραξε. Και έλεγε Ιησού, μνήστη μου, Κύριε, όταν έφτασε τη βασιλεία σου. Και είπε αυτό ο Ιησούς, αμήν λέγωσε, σήμερα με τεμού έσυ εν το παραδείσου. Ειν δε πως η ώρα έκλεινε και σκότωσε γέννε το εμπόλιο τη γη έως ώρας ενάρτης του ηλίου εκλείποντος και εσχίστη το καταπέτασμα του ναού μέσω και φωνή σας φωνή μεγάλη ο Ιησούς είπε «Πάτε, ισχύρα σου παρατήθενο το πνεύμα μου» και ταύτα υπόν εξέπνευσε. Ειδών δε ο εκατόντερο προσογενόμενο εδόξασε τον Θεό λέγον «Όντως ο άνθρωπος ούτως δίκαιος είναι» και πάντα στις παραγενόμενοι όλοι επί την θεωρία τάφτην, θεωρούνται στα γενόμενα, δίπτονται σε αυτόν τα στήθη υπέστρεφον. Εις τι πισάν δε πάντες οι γνωστοί αυτού από μακρόθε, και γυναίκες εις ακολουθήσασε αυτό, από της Γαλιλαίας ορώσε τα αυτά. Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε, δόξα σοι. Ταχύ προκαταλαβαίτωσαν ημάς οι εκτιρμοί σου, Κύριε, ότι επτοχεύσαμε σφόδρα. Βοήθησον ημίν ο Θεός ο σωτήριμον ένικεν της δόξης του ονόματός σου. Κύριε, ρίσε ημάς και η λάστη της αμαρτίας ημών ένικεν του ονόματός σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κυρίν και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών.
Δέσποτα συγχώρησοντας αναμίαση μην, Άγιε επίσκεψε και η αίσθηση ταινία Σιμών ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, όσο εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μεν σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφία μεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Τη σου έστεινε βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος νύχτε αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τον διημά σταυρωθέντα δεύτε πάντε συμνήσομεν, αυτόν γαρκατίδε Μαρία επί του ξύλου και έλεγεν, ή και σταυρών υπομένης, σύ υπάρχεις ο Υιός και Θεός μου. Κύριε Λέησον, 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 Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύπλαχνος, τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωπήρια δια της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και εκεί ημών εν τη ώρα ταύτητα συντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τις εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, Κυρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίη σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φλουρούμεν και οδηγούμεν ή καταντήσουμεν στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ. Θεός, κηρύσσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ευλογήσε ημάς. Θεέ και Κύριε των δυνάμεων, και πάσης κτήσεως δημιουργέ, που διασπλάγναν οι κάτους πελέους, του μονογενήν σου Υιόν και Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, καταπέμψα σε τη σωτηρία του γένου Σιμών και δι' επιτιμίου αυτού σταυρού του χειρόγραφου των αμαρτιών τιμών διαρρήξασε και θριαμβεύσε σαν αυτό τα σαν χάξη και εξουσία στους κόσμους. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών τας ευχαριστηρίους ταύτας και η κυρίους εντέθεσης και ρίσε η μάστα των παντός ολευθρύνου και σκοτεινού παραπτώματος και πάντων κακώς η μάστα δικούντων ορατών και οράτων εθνών. Καθήλωσε με του φόβου του σάρκα Σιμών και μη εκκίνησε καρδία Σιμών ει λόγου ή ει λογισμού πονηρία, αλλά το πόθο σου τρώσε ον ημών τη ψυχά ή να προσέβει απαντό ατενίζοντε και το παράσκοπο τι οδηγούμενη σε το απρόσκοπο και αίδινα κατοπτεύοντε φω. Ακατάπαυστον σε την εξομολόγηση και ευχαριστία αναπέμπονταν το αράβο πατρί, σύ το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.